Δύο ρωσικά πολεμικά πλοία συναντήθηκαν με ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Σε απόκριση στις προκλητικές ενέργειες της Μεγάλης Βρετανίας κοντά στα ρωσικά σύνορα, περιοχή Κριμαίας, το ρωσικό μεταφοράς πυράβλων Κρίζ Μόσκα και η φρεγάτα Ναύαρχος Γκρικόροβιτς πυροδότησαν προς την κατεύθυνσή του μια σειρά από πυροβολισμούς. Η πύλη πληροφοριών ειδήσεων Aviapro τονίζει ότι τα ρωσικά πλοία Μόσχα και η φρεγάτα Ναύαρχος Γκρικόροβιτς είναι οπλισμένα με πυράβλους Κρίζ Καλίμπρ NK. Βρίσκοντας στη Μαύρη Θάλασσα και είχαν πραγματοποιήσει ασκήσεις από εγκαταστάσεις πυροβολικού ενάντια σε στόχους αέρα. Στη διάρκεια αυτών γίνεται εμφάνιση ενός βρετανικού πολεμικού πλοίου κοντά στα σύνορα Κρυμαίας, το οποίο σίγουρα δεν βρέθηκε τυχαία. Το Μόσκα, τέος Λάβα, είναι το επικεφαλής πλοίο της κατηγορίας 111 Άτλαντ του προγράμματος καθοδηγούμενων πυράβλων στο ρωσικό ναυτικό. Στο Λονδίνο δεν μπορούν να καταλάβουν και να αποδεχθούν ότι η προσπάθεια να ανταγωνιστεί τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα είναι αυτοκτονία. Όταν θα κριθεί απαραίτητο, η Ρωσία μπορεί να στείλει περίπου 50 πολεμικά και υποβρύχια κατά πλοίο ΝΑΤΟ. Και αυτό θα είναι μέγιστο πρόβλημά του, τονίζει ο αναλυτής. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός της επίσκεψης του βρετανικού πολεμικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα είναι άγνωστος. Ο Καλύπ αναπτύσσει υπερηχητικές ταχύτητες. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά την εμβέλειά του στα 1.400 χιλιόμετρα και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο κύριος Σεργέι Σοϊγκού συγκεκριμένα, έθεσε την εμβέλειά του σε περίπου 1.500 χιλιόμετρα, 930 μίλια. Μετά την πρώτη επιχειρησιακή εκτόξευσή του τον Οκτώβριο 2015, οι δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας έθεταν μια απόσταση 2.000 χιλιόμετρων. Ενώ μια έκθεση του Γραφείου Ναυτικών Πληροφοριών του Δεκεμβρίου του 2015 συγκέντρωσε μια σειρά δηλώσεων, άρα κυμαίνονται μεταξύ 1.500 έως 2.500 χιλιόμετρων, 1.600 μιλίων δηλαδή.